γιατρός εντατικολόγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Αττικού Νοσοκομείου, νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Θέλω να καταγγείλω και να καταγγείλουμε και ως μαχόμενοι γιατροί, έχουμε φτιάξει και σχετικό κείμενο, το εξής. Η υγειονομική πολιτική της κυβέρνησης για μήνες τώρα είναι καταστροφική, είναι εγκληματική για τη δημόσια υγεία. Έχει κοφεύσει σε όλα τα δίκαια αιτήματά μας, τα συνεχή, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τις προσλήψεις προσωπικού, την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και όχι τη χρησιμοπληρωμή των κλινικαρχών. Μιλήσαμε για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, τους αραιούς μαθητές ανατάξει, καταγγείλαμε τις αρδελοποίησεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση όχι μόνο απαντάει με την έλλειψη θωράκισης του ΕΣΥ, αλλά απαντάει και με χουντικού τύπου διατάξεις την απαγόρευση των διαμαρτυριών, ακριβώς για να ανατραπεί αυτή η εγκληματική υγειονομική πολιτική. Ζητάει και τα ρέστα να τις δώσουμε και συγχωροχάρτη σε αυτή την εγκληματική υγειονομική πολιτική. Δεν θα το κάνουμε. Καλούμε όλο τον λαό να σταθεί στο ύψος των αγωνιστικών περιστάσεων με όλα τα ζητήματα της κοινωνικής συλλογικής ευθύνης. Θα διαδηλώσουμε αύριο στο Πολυτεχνείο κόντρα στη χωρική απαγόρευση με όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, τις μάσκες και τις αποστάσεις. Δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Είναι ο μόνος δρόμος και τρόπος να ανατραπεί και η καταστροφική υγειονομική πολιτική και η αντιλαϊκή πολιτική γενικότερα.